ελπίζω να μην έκανα μαλακιά τώρα έτσι που σταμάτησε εδώ. Ελπίζω όχι. Και μεγάλη μηχανή, όχι τίποτα άλλο. Για πάμε να δούμε το Scrambler. Το T-Strength. Αν καταφέρουμε βέβαια εδώ με το σκίνης που έχει η Αθήνα. Δεν ξέρω ποιο μοντέλο είναι. Εννοώ το 6XS. Sorry τώρα κι εγώ αυτά. Παιδιά θα το βάλω πάνω να φανεί. Δεν το έχω. Τώρα 10 λεπτά το έχω πάρει βόλτα. Είναι πολύ πολύ ζώο, ενώ είναι 1200 κυβικά μηχανή. Είναι κάτι σαν το R90 που θα πάρει την άλλη φορά. Έχει, νιώθεις μια παρόμοια ροπή. Έτσι είχε και το R90, νομίζω πες να έχουν την ίδια ροπή. 11 κιλά ροπής νομίζω έχει αυτό. Κάτι παρόμοιο έχει και το R90. Αυτό έχει 90 κάτι ύπους. Το R90 είχε παραπάνω αν θυμάμαι καλά. Περιέργως, παρότι είναι και πιο βαρύ κατά, πόσο πρέπει να είναι, κανένα τύπου 20 κιλά από το Trident, δεν είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή έχω φάει αρκετή κίνηση σήμερα και περιέργως είναι πολύ 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 καλό. Λοιπόν, έχει keyless start, δηλαδή το κλειδί είναι στην τσέπη μου αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κλειδαριά εδώ πάνω στο τιμόνι όπως φαίνεται, και βάζεις απλά το κλειδί, είσαι κοντά στη μηχανή, ανάβουν τα όργανα και παίρνει μπρος. Και εδώ τα όργανα αλλάζουν από τώρα, αυτό είναι της νύχτας νομίζω, ασπρίζουν, την ημέρα πάει ανάποδα, γυρίζει στο ανάποδο. Έχεις όλες τις ενδείξεις εδώ πέρα, εδώ βλέπουμε μέση κατανάλωση που έχει κάνει τώρα σε δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα. Δεν ξέρω που τα βλέπεις αυτά τώρα παιδιά, δεν είναι δική μου μηχανή. Anyway, η κατανάλωση είναι 5 λίτρα, που είναι κοντά στο Triumph, ίσως και λιγότερα, το βρίσκω πολύ περίεργο. Εδώ λοιπόν οι στροφές, ταχύτητα. Ταχύτητα που βρίσκεσαι, και εδώ είναι το πρόγραμμα που το αλλάζεις αν θες. Δεν θα τα αλλάξω όμως, γιατί είπα δεν είναι δική μου, είναι στο road και ήδη νιώθω αρκετή, δεν χρειάζεται να το βάλω στο sport ας πούμε. Είναι πάντως κάτι σαν, όπως φαντάζομαι, γιατί δεν έχω οδηγήσει Tiger ποτέ, συγγνώμη, ή τύπου Tiger, για να μην λέμε μόνο τις Triumph τις μηχανές. Η διαθέση οδήγηση, ενώ ψηλό, είναι σχετικά ψηλό. Και είναι, να τώρα γύρισε. Δεν ξέρω, ελπίζω να φαίνεται αυτό στην κάμερα. Τι άλλο να πω. Λοιπόν, έχω, εντάξει, αν μπορώ να πω ένα αρνητικό, είναι ότι έχω, νιώθω ζέστη στο αριστερό μου πόδι εδώ πέρα. Αρκετή, αλλά όχι όταν όταν οδηγώ. Την νιώθω τώρα που είναι κάτω τα πόδια μου. Δηλαδή το δεξί μου το πόδι σχεδόν ακουμπάει κάπως. Υπάρχουν τα προστατευτικά βέβαια, δεν καίγομαι, αλλά τη ζέστη τη νιώθεις καλά. Φαντάζομαι καλοκαίρι δεν περνάνε σε πολύ ωραία. Θα βάλω να φαίνονται και τα φρένα, τι είναι Brembo, όλα αυτά. Δηλαδή βλέπω εδώ το Master Cylinder που είναι Brembo. Πολύ καλό τέτοιο, συμπλέκτη, μαλακό και πολύ καλά μπαίνουν οι ταχύτητες. Σε αντίθεση με το R90, αν ένα συγκρινόδιο Scrambler δεν έχει δονήσεις στο τιμόνι, καθόλου δεν νιώθω το δονήσεις στο τιμόνι. Περίεργος νιώθω στο δεξί με το πόδι, γιατί περνάει και εξήγη και η εξάπληση, οπότε τη νιώθεις, δεν είναι πολύ περίεργο, απλά εννοώ που καταλήγεις να έχεις δονήσεις τελικά. Η αίσθηση είναι πάρα πολύ ωραία, εγώ δεν το περίμενα. Δηλαδή όταν μου είπανε αν θες να πάει στο Scrambler έτσι για ένα test ride, έλεγα τώρα τώρα γιατί ήρθα έτσι εγώ, κανείς δεν ξέρει, θα είμαι όλη την κύκλη. Ωραία, και μου έχει σβήσει αρκετές φορές έχω να πω, δεν έχω συνηθίσει καθόλου το... Έχω συνηθίσει εντελώς το συμπλέκτη του Trident. Συγχωρεί αρκετά πιο πολύ τις βλακίες μου, είναι αλήθεια. Οπότε είναι αρκετά έτσι εύκολο μέσα σε τόση κίνηση, έχω να πω. Δεν το περίμενα στις μανούβρες. Νομίζω θα κάθομαι πίσω από τα αυτοκίνητα και θα περιμένω. Αλλά καμία σχέση. Έχει πολύ ωραίο ήχο. Παρόμοιο με το R90, εγώ θα έλεγα.
Δηλαδή τώρα φανταστείτε έχει τόση. Έχει ροπή εντελώς. Καλά και το δικό μου έχει, αλλά όχι έτσι. Εγώ απλά αφήνω συμπλέκτη τώρα. Δεν βάζω γκάζι. Και με τραβάει, με πάει. Εντάξει, είναι και 1200, θα μου πεις τι θες να κάνει. Εσύ γιατί δεν με αφήνεις τώρα λίγο. Τι θα καταφέρεις. Πολύ καλά φρένα, μόλις τα δοκίμασα. Πήγα να κάνω μια μαλακία. Νομίζω ότι τρίζουνε λιγολάκι, αλλά κάπου είχα διαβάσει ότι ναι, τρίζουνε λίγο. Ότι γενικά κάποια Brembo το κάνουνε. Τώρα δεν ξέρω κιόλας. Μπω μαλακία. Ωραία μαλακά, κοιτάω τι γίνεται. Ιδανικά θα ήθελα να το πάω και μια πιο ανοιχτή διαδρομή. Αλλά έτσι όπως ήρθα από εδώ, μόνο κλειστές διαδρομές. Έλα ζωάκι, έλα ζωάκι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία η αίσθηση του. Μοιάζει πολύ πολύ με το A90, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πιο ομαλή απόδοση. Δεν ξέρω να το πω, στο κινητήρα και στο γκάζι μου φαίνεται ότι είναι πιο ομαλό όλο. Και είμαι σίγουρος ότι είναι πιο άνετη η θέση, τα πόδια μου δεν είναι τόσο ψηλά όσο το A90, βέβαια και αυτό εδώ είναι πιο ψηλή μηχανή. Εντάξει, ποιότητα κατασκευής, τι να πω, Triumph και ακριβή Triumph, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ καλύτερη η ποιότητα, εντάξει πολύ υπερβολή μαλακά στο όριο της, είναι αρκετά καλύτερη τέλος πάντων από το R90 η ποιότητα. Πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο γκάζ. Πάρα πολύ ωραίο γκάζ. Δηλαδή, πώς θα είναι το speed twin, ας πούμε. Εγώ δεν είμαι για τις ψηλές μηχανές, δεν τρελαίνομαι, έχω να πω. Βέβαια, αρχίζει και μου αλλάζει τη γνώμη του το εδώ. Μπορώ να πω, δεν από ψέματα. Έχει πολύ άνετη θέση οδήγησης, παιδί μου, και είσαι και ψηλά, τα βλέπεις όλα. Όσοι, συγγνώμη, από εσάς οδηγείτε τέτοιου τύπου μηχανές, καταλαβαίνετε γιατί μιλάω. Απλά τούτο εδώ είναι και πιο ελαφρύ νομίζω από μία adventure τύπου μηχανή έτσι μεγάλη. Γεια σου. Να πω ότι η αίσθηση είναι πάρα πολύ ωραία. Αν εξαιρέσω, εντάξει, το αρκετά καλό αρνητικό θα λέγα εγώ της ζέστης στο πόδι, που θα ξαναπώ, όταν έχεις μόνο τα πόδια σου κάτω τι νιώθεις. Κατά τα άλλα είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εύκολα βρίσκεις νεκρά, εύκολα βγάζεις όλες τις ταχύτητες. Μαλακές αναρτήσεις πολύ, σε σχέση ειδικά με το Trident, πάρα πολύ θα πω. Αλλά και σε σχέση με το R90, μιας και τώρα είναι δύο Scrambler κατά τύχη, πέσανε back to back, νομίζω είναι αρκετά πιο μαλακό. Είναι και πιο ψηλό έτσι αλλιώς, θα μου πεις πώς γίνεται να μην είναι. Και αλήθεια δεν περίμενα να είναι τόσο ευέλικτο μέσα στην κίνηση. Αλήθεια δεν το περίμενα. Πολύ καλά φρένα, το είπα, το ξέρω, αλλά σχεδόν φρενάρω με το ένα δάχτυλο. Πολύ ωραίο, συνηθίζεται αρκετά εύκολα. Πολύ ομαλό, δηλαδή το νιώθω τη μετάβαση από κάτι σαν το Trident σε αυτό εδώ. Ήταν πολύ μικρό, το ξέρω, και μπορεί να μην έχω πει και πολλά ουσιώδη πράγματα. Θα προσπαθήσω να βάλω πολλά
στην οθόνη πάνω για το τι έχει πάνω η μηχανή. Τώρα την αίσθηση ήθελα να δώσω, δεν μπόρεσα να την έχω πάρα πολύ ώρα και έχει και τρομερή κίνηση, δεν έχω καταλάβει ακριβώς, απλά λέω μια πρώτη αίσθηση με το που την ανεβαίνεις στη χαβούζα που λέγεται και Αθήνα κιόλας. Ας κάνουμε λίγο να την ακούσουμε. Ωραίο. Ωραίο. Μόνο σε μένα αρέσει, το ξέρω. Ο κάφρος λέει, ο άλλος θα φανάει τι κάνει.